Φέτος η επισκεψιμότητα της έκθεσης είναι κατά 200% υψηλότερη, υπερβαίνοντας κάθε προσδοκία. Θέμα της ημερίδας, νεανική επιχειρηματικότητα, ευκαιρίες μέσα από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Στις μέρες μας δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην νεανική επιχειρηματικότητα ως μια ουσιαστική διέξοδο στο θλιβερό πρόβλημα της ανεργίας που πλήττει κατά κύριο λόγο την νεολαία της πατρίδας μας. Το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, ειδικά της νέας προγραμματικής περίοδου 2014-2020, που αυτό το καιρό σχεδιάζεται με ιδιαίτερη ευαισθησία και σωρευμένη πείρα, θα δώσει πρωταρχικό ρόλο στην υγιή επιχειρηματικότητα, την απασχόληση των νέων ανθρώπων, την αναζωογόνηση της γερασμένης ελληνικής υπαίθρου. Σήμερα στην αίθουσα αυτή θα ακουστούν αισιόδοξα μηνύματα κάποιων από τους πολυάριθμους πετυχημένους Έλληνες, δίνοντας το λόγο σε καταξιωμένους δημόσιους λειτουργούς και επιστήμονες, αλλά και επιχειρηματίες. Είναι μία ημερίδα αφιερωμένη στο επιχειρήν. Επειδή προέρχομαι από το επιχειρήν, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνδυάσουμε την επιχειρηματικότητα με τις νέες ευκαιρίες μέσα από τις οποίες θα ξεπεράσουμε την κρίση. Ήθελα να πω, ξέροντας τον Υπουργό από την περίοδο από το ΕΚΕΤΑ της πρωτοβουλίας που έπαιρνε στην έρευνα, ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία αυτή η διοίκηση του Υπουργείου πόσο μπορεί να λειτουργήσει σαν facilitator για το επιχειρήν στην αγροτική οικονομία. Θα σας πω κάτι. Προέρχομαι από τον κλάδο των νέων τεχνολογιών, που πιστεύω ότι το πιστεύει και ο Υπουργός και ο αναπληρωτής πολύ, ότι οι νέες τεχνολογίες παρέα με την αγροτική οικονομία μπορούν να δώσουν λύσεις. Θα σας πω κάτι, προσπαθώντας να βρω κάτι ενδιαφέρον, θα σας πω γιατί οι χαιρετισμοί συνήθως είναι συμβατικοί. Οι νέες τεχνολογίες ξεκινάγαμε τη δεκαετία του 80. Η Ελλάδα τότε έκανε σημαντικές εταιρείες στην πληροφορική και στις τηλεπικοινωνίες. Ξέρετε γιατί? Γιατί έχουμε αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό και εκμεταλλευτήκαμε το momentum. Το momentum τώρα, το είπε νομίζω ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ που κουβεντιάζαμε, το momentum τώρα το έχει η αγροτική οικονομία. Γιατί η φετινή αγρότικα είναι από τις πλέον πετυχημένες. Και αυτό, όπως είπε νωρίτερα και ο πρόεδρος της έκθεσης, επιβεβαιώνεται τόσο από τον αριθμό των εκθετών, όσο κυρίως από τον αριθμό των συμμετοχόντων. Υπάρχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον της ελληνικής κοινωνίας για τις εξελίξεις στον πρωτογενή τομέα. Η ενασχόληση με τη γεωργία και την κτηνοτροφία έχει πάψει να είναι πια ταμπού. Υπάρχει ενδιαφέρον νέων ανθρώπων, ιδιαίτερα εν μέσω αυτής της κρίσης που περνάει η πατρίδα μας, να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα. Αλλά δεν θέλουμε τον παραδοσιακό αγρότη και κτηνοτρόφο. Στοχεύουμε στην νεανική επιχειρηματικότητα, όπως είναι και ο τίτλος της σημερινής ημερίδας. Η ελληνική γεωργία, ο πρωτογενής τομέας, χρειάζεται νέους ανθρώπους, χρειάζεται νέο αίμα και φρέσκες ιδέες. Αυτό επισημάναμε με τον Υπουργό τον κύριο Τσαφτάρη από την πρώτη στιγμή που βρεθήκαμε στην ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Και επιδιώξαμε και σε αυτήν την προβληματική περίοδο που λύγει να βρεθούν πόροι έτσι ώστε να υπάρχει ένα νέο πρόγραμμα εγκατάστασης νέων αγροτών. Να παρευρίσκουμε σήμερα στη σημερινή συνάντηση που αφορά την νεανική επιχειρηματικότητα στον τομέα της γεωργίας και το άγρο επιχειρήν μας. Θα ήθελα να συγχαρώ τους οργανωτές και φυσικά να καλωσορίσω από τις Βρυξέλλες τον φίλο μου τον κύριο Σιβένα που είχε την καλοσύνη να έρθει σήμερα ανάμεσά μας για να μπορούμε να συζητήσουμε τι δυνατότητες έχει αυτός ο τομέας, τι δυνατότητες υποστήριξης έχει από την πλευρά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επίσης και να ακούσουμε τους ίδιους τους νέους που τόλμησαν και τα κατάφεραν. Αυτούς δηλαδή που είναι έτοιμοι να βαστούν τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν, να δουν πού υστέρησε το Υπουργείο ή η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Πολιτεία, τι δυσκολίες αντιμετώπισαν, πώς ξεπέρασαν αυτές τις δυσκολίες, γιατί παρά τα όσα λέμε και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν, το αφήγημά τους είναι θετικό. Για ένα θέμα τόσο σημαντικό
πραγματευόμαστε σήμερα την νεανική επιχειρηματικότητα. Το περιβάλλον είναι γνώριμο λοιπόν, γιατί βρισκόμαστε σε μια ιστορική αίθουσα αυτής της πόλης, της γοητευτικής Θεσσαλονίκης, πρωτεύουσα της Μακεδονίας, της ελληνικής περιφέρειας, που τόσα πολλά έχει επενδύσει στον πρωτογενή τομέα. Και μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας για το 2014. Και βρισκόμαστε εδώ για την αγρότικα την οποία έμπρακτα στηρίζουμε, αλλά και εν μέσω της 5ης Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο σχεδιασμό της Προεδρίας μας είναι η ανάπτυξη που προωθεί την κοινωνική συνοχή και την πολιτική σταθερότητα. Μέλημα πρωταρχικής σημασίας σε μια περίοδο που η ανεργία βρίσκεται δυστυχώς σε υψηλά επίπεδα, πλήγοντας κέρια τους νέους ανθρώπους, την αξιοπρέπεια, το ηθικό και τις προοπτικές τους. Ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση τη σωστή πραγματοποιήθηκε κατά το Ευρωπαϊκό Συμβουλίο του Ιουνίου του 2013. Οπότε εκεί αποφασίστηκαν οι ενίσχυσεις των προσπαθειών για την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας, αλλά και η κοινή πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα επενδυτικό σχέδιο χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ως των πραγματικά βασικών εργοδοτών της Ευρώπης των 28.